Γεια χαρά φίλε και φίλοι από το teachme.gr. Είμαι εγώ, ο Βαγγέλης Λασόπουλος και βεβαίω είμαι ο δικός σας άνθρωπος σε όλα μα όλα όμως τα δημιουργικά προγράμματα. Σήμερα έχω ένα πολύ όμορφο μαθηματάκι στο Photoshop το οποίο θα σας ε, δημιουργήσει πολλαπλές εκπλήξεις και βεβαίω θα σας δώσει πολλαπλά εφόδια για το μέλλον. Φυσικά μιλάμε για την τελευταία έκδοση του προγράμματος, την CC 2015, η οποία μας επιτρέπει να κάνουμε νέα πραγματάκια μέσα στις ρυθμίσεις του εκάστοτε layer. Φυσικά όταν μιλάμε για νέα πραγματάκια, μιλάμε για επεμβάσεις μέσα από τα blending options. Οπότε λοιπόν, τα blending options μόλις τα ανοίγουμε, διαφέρουν λίγο σε σχέση με το παρελθόν. Έτσι λοιπόν, σε σχέση με τις εκδόσεις του Photoshop από την CC 2014 και πίσω, και βέβαια σε σχέση με την νεότερη, τη 15, έχουμε κάποιε διαφοροποιήσει. Καταρχά, βλέπουμε ότι σε μερικέ ε, ουσιαστικά ρυθμίσει και ιδιότητε υπάρχουν κάποια συν. Έτσι. Αυτό φυσικά μα δίνει να καταλάβουμε ότι μπορούμε να προσθέσουμε πλέον πολλαπλά ε, εφέ από το ίδιο εφέ. Έτσι μπορούμε να κάνουμε για παράδειγμα πολλαπλά strokes, δηλαδή πολλαπλά περιγράμματα, τα οποία βεβαίω στο παρελθόν δεν ήταν δυνατόν να γίνουν, τουλάχιστον τόσο εύκολα μέσα από το Photoshop. Και βεβαίω πηγαίναμε συνεχώ στο Illustrator για να μπορέσουμε να πετύχουμε τέτοιου είδου διπλασιασμό, θα λέγαμε, του περιγράμματο. Πλέον τα περιγράμματα και όχι μόνο αυτά, όπω βλέπετε και το Inner Shadow, όπω βλέπετε και το Color Overlay, Gradient Over λέει ακόμη και το Drop Shadow μας δίνουν τη δυνατότητα να τα πολλαπλασιάζουμε μέχρι 10 φορές. Οπότε λοιπόν κάθε μία από αυτές τις ρυθμίσεις μπορεί να διπλασιαστεί ή να δεκαπλασιαστεί ανάλογα με το θέμα που θέλουμε να πετύχουμε. Στο συγκεκριμένο μάθημα θα σας δείξω πώς με το Stroke θα μπορέσουμε να κάνουμε διπλασιασμό του περιγράμματος πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ απλά με ελάχιστο κόπο και ελάχιστο χρόνο μέσα από το Photoshop, το νέο επαναλαμβάνω Photoshop. Οπότε κοιτάξτε πόσο εύκολα θα πάμε στο Stroke και θα δημιουργήσουμε ένα περίγραμμα, έτσι. Φυσικά το περίγραμμα στην αρχή είναι μαύρο, στο παρελθόν ήταν κόκκινο, πλέον όμως είναι μαύρο. Θα το χειρίσω όμως σε κόκκινο για να το βλέπουμε λίγο τι γίνεται και θα πάμε να το ανεβάσουμε λίγο παραπάνω. Για παράδειγμα θα το πάμε στο 5. Θα μπορούσα να επιλέξω και ένα άλλο position, έτσι. Για παράδειγμα θα μπορούσα να πάμε στο outside, να βγούμε προς τα έξω, αλλά νομίζω το inside είναι μια χαρά τουλάχιστον για τώρα. Και στη συνέχεια κοιτάξτε τη μαγεία. Θα έρθουμε εδώ και θα κάνουμε κλικ στο scene και αυτομάτω. Βεβαίω δεν βλέπουμε καμία διαφορά τουλάχιστον ακόμα γιατί το Photoshop ουσιαστικά διπλασιάζει το προηγούμενο ακριβώ εφέ. Έξυπνο τρόπο διπλασιασμού. Δεν μα γυρίζει δηλαδή στην αρχική κατάσταση μέσα από εδώ. Θα μπορούσα φυσικά μέσα από εδώ να κάνουμε κλικ στο reset default και να γυρίσουμε στο κλασικό μα στυλ. Αν και εφόσον θέλουμε να γυρίσουμε, είμαστε δηλαδή έτσι λίγο δυσκύλοι και μα αρέσει το αρχικό και όχι να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Και όπω βλέπετε λοιπόν, ήδη παρατηρούμε τη διαφορά του διπλού περιγράμματος. Πάρα πολύ όμορφα. Θα πάμε λοιπόν τώρα να ανεβάσουμε λίγο το size. Δεν σου τόσο πολύ. Για παράδειγμα στο 2. Και θα μπορούσα κάλλιστα να γυρίσουμε αυτό σε outside. Να δούμε τι ακριβώς παίρνουμε. Και βλέπετε πόσο εύκολα έχουμε πάρει δύο περιγράμματα. Το ένα λοιπόν είναι κόκκινο με μέγεθος 5 πίξελ και το άλλο είναι μαύρο με μέγεθος 2. Θα μπορούσα να κάνω και άλλο. Να πάρουμε λοιπόν άλλο ένα το οποίο θα το κάνουμε γιατί όχι και αυτό κόκκινο ή θα μπορούσα να το κάνω ε, πράσινο έτσι να γίνει λίγο χαμός χαμό στο ίσιο έτσι για να μην πω άλλη λέξη. Νομίζω κάπου δεν μας το καίει. Βλέπετε πως απλά έτσι και ούτω καθεξής. Τόσο απλό. Από εκεί και πέρα θα μπορούσα να βάλω και ένα gradient overlay. Το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα έτσι απλό. Βλέπετε. Θα μπορούσε να είναι και αυτό για παράδειγμα. Αλλά γιατί όχι θα μπορούσα να δημιουργήσω ακόμη ένα. Βλέπετε πόσο απλό είναι έτσι. Και να βάλουμε για παράδειγμα αυτό. Μόνο που θα παρατηρήσουμε ότι πατάει το ένα στο άλλο. Βεβαίω, θα μπορούσε να γυρίσουμε αυτό για παράδειγμα σε screen και να πάρουμε μία ντεμή κατάσταση. Βλέπετε, μία μίξη του ενό και του άλλου. Βλέπετε ότι πλέον μπορώ να κάνω πραγματικά πάρα πολλά πράγματα και όχι μόνο απλά και βασικά, ουσιαστικά πολλαπλασιάζοντα τι ιδιότητε τι οποίε μπορώ βεβαίω να διπλασιάσω, μέχρι να δεκαπλασιάσω, θα λέγαμε. Από εκεί και πέρα, μπορώ να αλλάξω το σημείο στο οποίο βρίσκεται μέσα από το βελάκι, έτσι. Για παράδειγμα, βλέπετε πώς μπορώ να φέρω το μαύρο να κάτσει πάνω και το κόκκινο, για παράδειγμα, να κάτσει και αυτό από πάνω. Βλέπετε, πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ εύκολα. Και έτσι μπορούμε να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Σούπερ, νομίζω θα παραμείνω με... στο μαύρο και το κόκκινο, καθότι είμαστε μια χαρά. Θα μπορούσα να ανεβάσω και το size του μαύρου λίγο παραπάνω, ίσω το 3. Βλέπετε πόσο απλό είναι, και από εκεί και πέρα είμαστε κομπλέ. Τώρα, αν θέλουμε να σβήσουμε κάποιο παράδειγμα, αυτό εδώ το πράσινο μου την έσπαγε λίγο, θα μπορούσα κάλλιστα να κάνω click στον κάδο και να το στείλω από εκεί που ήρθε. Προσοχή όμω, αν το κάνουμε, δεν υπάρχει undo, δεν υπάρχει επιστροφή. Οπότε πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι δεν το χρειαζόμαστε. Από εκεί και πέρα θα μπορούσα να βάλω και ένα drop shadow, το οποίο θα μπορούσε να είναι λίγο πιο έντονο και λίγο πιο μαζεμένο ενδεχομένω. Πολύ ωραία. σω να το κάνουμε λίγο πιο μαζεμένο έτσι και να το σπρώξουμε λίγο προ τα κάτω. Να το κάνουμε λίγο πιο έντονο. Τέλεια. Και να το φέρουμε να κάτσει, ενδεχομένω θα το βγάλω το global light. Θα το φέρουμε να κάτσει για παράδειγμα εδώ. Έτσι. σω λίγο πιο κάτω. Θα κάνουμε άλλο ένα. Μπαμ. Θα το φέρουμε αυτό να κάτσει λίγο πιο πάνω. Και θα μπορούσε βεβαίω να έχει άλλε ιδιότητε στο συγκεκριμένο. Λοιπόν, να το φέρουμε λίγο πιο πάνω εδώ και να το μαλακώσουμε λίγο περισσότερο. Εδώ λοιπόν ακριβώ. Δεν βλέπετε. Οπότε μπορεί να είναι το ένα διαφορετικό, το άλλο όχι το ίδιο. Νομίζω ότι είναι λίγο μάπα αυτό. Οπότε πάμε να κάνουμε και πάλι ένα αντίγραφο του συγκεκριμένου. boom και απλά να το φέρουμε προ τα πάνω για να κάνουμε ένα άλλο τύπο σκιά. Λίγο πιο ψηλό θα λέγαμε. Και ίσω λίγο πιο αχνό. Βλέπετε, οπότε τόσο απλά και τόσο εύκολα μπορούμε να κάνουμε ένα σωρό πράγματα στο Photoshop, πράγματα τα οποία ε, όλοι βασικά που, που, που παίζουμε το Photoshop ε, προσευχόμασταν να γίνουν μια μέρα, πλέον γίνονται, αλλά γίνονται μόνο στην έκδοση CC 2015. Οπότε λοιπόν, αν θέλετε να πετύχετε τέτοιου είδους πραγματάκια, δηλαδή να διπλασιάζετε αρκετές από τις ιδιότητες των Blending Options, μπορείτε να πάρετε την τελευταία έκδοση του προγράμματος, την CC 2015, και φυσικά αυτό θα σα δώσει και άλλα πραγματάκια. Για όσου τώρα έχουν το Da Panel, την εφαρμογή που έχω φτιάξει για τα ψηφιακά album και δεν αλλάζανε Photoshop γιατί δεν υποστήριζε μέχρι πρώτη τον στο Da Panel το CC 2015, να σα πω φίλε και φίλοι ότι το Da Panel πλέον μπορεί να δουλέψει και στο CG 2015 και βεβαίω να σα δώσει φανταστικά ψηφιακά άλμπουμ για γάμο και βάπτιση με το πάτημα ενό κουμπιού. Πλέον τα πράγματα είναι πολύ δυνατά, πάρα πολύ εύχριστα και βεβαίω πάρα πολύ εύκολα όπω ακριβώ τα γνωρίζαμε μέσα από την ε, προηγούμενη εφαρμογή η οποία όμω δούλευε μέχρι την έκδοση CC. Πλέον δουλεύει κάλλιστα μέχρι την έκδοση, τη τελευταία δηλαδή έκδοση, την CC 2015. Οπότε. Από το tizmi.gr και από εμένα, το Βαγγέλη να είστε καλά φίλοι μου, θα τα πούμε φυσικά εμείς, σύντομα.